Αναδρέχονται στο 2016, σίγουρα μια απώλεια που σημάδεψε την περιφέρεια ήταν αυτή του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη. Αλήθεια, πόσο μεγάλη απώλεια είναι αυτή και πόσο έχει αλλάξει το ρυθματισμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Κοιτάξτε, το ρυθματισμό δεν τον άλλαξε. Πορευόμαστε στην ίδια σταθερά την οποία είχε χαράξει ο Γιώργος και η παράταξή μας μαζί με τον Γιώργο τον Παυλίδη. Βεβαίως η απώλειά του είναι μεγάλη. Ο Γιώργος ο Παυλίδης δεν ήταν μόνο ο περιφερειάρχης. Ο Γιώργος ο Παυλίδης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνέστησε την περιφερειακή αναγέννηση εκ του μηδενός στις πρώτες εκλογές του 2010, ναι. 2010. Τότε κανείς δεν του έδινε καμία πιθανότητα. Ήμασταν πάρα πολύ λίγοι αριθμητικά αυτοί που πιστεύαμε στη δυνατότητα του Παυλίδη και της περιφερειακής αναγέννησης και το στηρίξαμε και καταφέραμε να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν η νικηφόρος στους 4 νομούς, ατυχές τον 5ο και ως εκ τούτου βρεθήκαμε στην αντιπολίτευση. Και δεν βλέπω όλους αυτούς οι οποίοι, παρένθεση, και δεν βλέπω όλους αυτούς οι οποίοι κόπτονται για την λεγόμενη, εγώ έχω χίλιες ενστάσεις, απλή αναλογική, να διαμαρτύρονται πως είναι δυνατόν στο νομό άλλος να εκλέγεται και ο μειοψηφικός να είναι διοίκηση, διότι στο σύνολο κέρδισε αυτός. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα. Ούτως ή άλλως η υποκρισία ζει και βασιλεύει στην πολιτική ζωή της χώρας και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτοδιοίκηση είναι κάτι σε αυτό το θέμα. Με δεδομένη την απώλεια του Γιώργου του Παυλίδη, κάποιοι εκ των αντιπεριφερειαρχών διεκδίκησαν αυτή τη θέση, μεταξύ των οποίων και εσείς. Συμμετείχατε στον πρώτο γύρο, μετά αποσύρατε την υποψηφιότητά σας. Φαντάζομαι υπάρχει και μια πικρία. Πώς βλέπετε όλη αυτή τη φάση και αλήθεια άφησε πληγές. Εξελέγει τελικά ο Χρήστος Μέτριος. Εις από όλους θα εκλεγόταν. Να σας πω κάτι. Η πολιτική δεν μπορεί να προχωράει μόνο με πίκρες. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορεί να προχωράει με πίκρες. Ούτε μπορείς να κρατάς αποθυμένο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμασταν υποψήφοι, είχαμε συμφωνήσει μεταξύ μας σαν τύπους, αν και δεν προβλέπεται. Διότι εκεί είχε ένα πρόβλημα η νομοθεσία, ότι στο δεύτερο γύρο θα πάνε οι δύο πρώτοι και έτσι αποσυρθήκαμε οι υπόλοιποι και προχώρησαν οι δύο άνθρωποι. Το αποτέλεσμα βγήκε, είναι σεβαστό, ο περιφερειάρχης υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην τον αποδέχεται και ο καθένας επιτελεί το έργο του από την θέση την οποία τάχθηκε να υπηρετήσει τη συνολική προσπάθεια. Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν θεματάκια. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι μπορείς να διαγράψεις με μια σβηστήρα ή με ένα σφουγγάρι ό,τι έγινε και δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν μπορεί να λειτουργήσεις με πικρίες. Και σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος με θυμάστε. Υποψήφιος βουλευτής σε μια ηρωική υποψηφιότητα στην αρχή, σε μια διαδικασία αποκλεισμών στη συνέχεια, επανήλθα, δεν εξελέγει, σε μια διαδικασία μετά που συνέχισα στο επιμελητήριο, στο παράρτημα, στο πανελλήνιο και που δεν δίστασα να πάρω το ρίσκο να έρθω στην περιφέρεια, πιστεύοντας σε μια προσπάθεια, τη στιγμή που κανείς δεν είχε τη διάθεση να συμμετάσχει σε αυτήν. Πίστευα ότι ο Παυλίδης, ο Γιώργος, ο Ανδρέας τότε ο Μπαλίκας, θα ήταν μια πολύ καλή διοίκηση. Και δεν μπήκα στη λογική να σκεφτώ, μα καλά είναι δυνατόν εγώ να μπω σε αυτό. Μπήκα, το μέχρι πίστευα και το μπήκα. Τότε του Προέδρου του ΓΕΟΤΕ, ναι. Πανελλαδικά. Τουρισμός. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό χώρο, το Ιμαρετό, ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, όντως είναι που σίγουρα συμβάλλει στην ενίσχυση τουριστικού προφίλ της Καβάλας, αλλά θα λέγει κανείς και το συνόλο της περιφέρειας. Αλήθεια, μπορούν να γίνουν άλλες τέτοιες επενδύσεις. Εσείς ως περιφέρεια μπορείτε να συμβάλλετε από την πλευρά. Προφανώς δεν γίνεται άλλο η Μαρέτη και δεν είναι αυτό το επιδιωκόμενο. Αυτό που έχεις ο Μοχάμετ Άλι, ναι, δεν μιλώ. Once upon a time που λέτε και στο νησί σας. Ναι, πολύ σωστά το λέτε, έτσι μιλούμε στο νησί, αλλά μπορούν όμως να γίνουν πραγματικά μεγάλες επενδύσεις και μπορείτε εσείς να συμβάλλετε σε αυτό. Πιστεύω ότι αυτό το δείξαμε. Ότι μπορούν να γίνουν επενδύσεις οι οποίες να μας πάνε ένα βήμα μπροστά.
Κοιτάξτε, λόγια, το έγραψα κάποια στιγμή. Δεν μπορείτε να κάνετε επενδύσεις. Μπορείτε να προσελκύσετε επενδυτές να... και να τους διευκολύνετε στο έργο τους. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Για μένα είναι λάθος η συζήτηση που γινόταν επί τόσα χρόνια. Τι θα γίνουν τα στρατόπεδα, θα μας τα δώσει, δεν θα μας τα δώσει ο στρατός. Τόσα θα γίνουν ΣΟΑ, τόσα θα γίνουν του μετοχικού ταμείου στρατού και τόσο να γίνει ένα πάρκο. Τα στρατόπεδα, τώρα βέβαια στεγάζουν τους πρόσφυγες, τα στρατόπεδα πρέπει να γίνουν 4 μεγάλα ξενοδοχεία. Το ίδιο και η Αλάνα της Ηρακλήτσας, 2 μεγάλα ξενοδοχεία. Δεν είναι χώρος για κατοικίες. Εμείς εκείνο το οποίο κάνουμε, προσπαθώντας να παίξουμε το παιχνίδι της τουριστικής ανάπτυξης στοχευμένα, διότι η οικονομική στενότητα είναι παραπάνω από φανερή και παραπάνω από υπαρκτή, είναι κάτι το οποίο είναι ένα αφόρητο βίωμα. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι με στοχευμένες ενέργειες έχουμε όχι μόνο νέες αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο της Καβάλας, αλλά έχουμε αιτήματα, το έγραψα κάποια στιγμή, έχουμε αιτήματα επιπλέον συνδέσεων που οι άνθρωποι για να τις υλοποιήσουν λένε ας πάμε, ξέρω εγώ, να βρούμε κάποια δωμάτια, και έρχονται στην Καβάλα και δεν μπορούν να βρουν τα 200, τα 150, τα αλφα δωμάτια που θέλουν όλη τη σεζόν ή στη Θάσο, και έχουμε, και έχουν ακυρωθεί μέχρι τώρα 3 ή 4 τέτοιες περιπτώσεις, και το ενδιαφέρον εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή αν είχαμε κι άλλα, θα είχαμε και Ιταλούς, θα είχαμε και Γάλλους, θα είχαμε και άλλες συνδέσεις με το αεροδρόμιο μας, το οποίο έχει τη ζήτησή του. Βεβαίως το αεροδρόμιο σαν αεροδρόμιο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι πάνε, χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο για να πάνε να δουν την Καβάλα, για να πάνε να δουν τους αμόλοφους, την Κεραμωτή, τη Θάσο. Και βλέπετε ότι προσπαθούμε παρά την στενότητα να πούμε ότι, ξέρετε, όσον αφορά τον Απόστολο Παύλο, όσον αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, όσον αφορά την πεζοπορία, υλοποιούμε ένα έργο, όσον αφορά το περπάτημα επί της αρχαίας Εγνατίας. Προσπαθούμε, αλλά οι επενδύσεις ιδιωτικές είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ρευστότητα, με τις χρηματοδοτήσεις, με το ρίσκο, και ταυτοχρόνως έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή με τη ζήτηση που υπάρχει, είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν κι άλλες μονάδες. Αρκεί να μην έχουμε μια αγγελωτική λογική ότι, ξέρεις, αντί να ονειρευτούμε ξενοδοχεία, να ονειρευόμαστε μητροπολιτικά πάρκα. Στο πρωτογενή, στο δευτερογενή τομέα μπορούν να γίνουν πράγματα? Μπορεί να ζωντανέψει η Ήπεθρος? Κοιτάξτε να δείτε, η Ήπεθρος του νομού Καβάλας είναι ζωντανή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι, αλλά όπως έλεγε μια ζωντάνια την έχει. Ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, είναι ένα σκαλάκι πιο πάνω από τις άλλες περιοχές. Με την έννοια ότι εδώ, παρά την κρίση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν 800 ευρώ το χρόνο για να καλλιεργήσουν τη Σουλτανίνα τους, το στρέμμα, που επενδύουν τα 3-4 χιλιάρικα για να μπορέσουν να την εγκαταστήσουν ένα στρέμμα, και που ασχολούνται και με τα σπαράγγια τους και με τα κτηνίδια τους. Ξέρετε ότι στην περιφέρεια το παρακολουθούμε. Τέλειωσε η σεζόν με τα σταφύλια, κάναμε έναν απολογισμό, τι έγινε, τι δεν έγινε. Τέλειωσε η σεζόν στα ακτινίδια, θα κάνουμε μέσα στον Ιανουάριο τον απολογισμό, τι έγινε, τι δεν έγινε. Το ζήτημα είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερους νέους ανθρώπους. Τους έχουμε. Δεν τους έχουμε στη ζωική παραγωγή. Πιστεύω θα το πετύχουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη έμφαση στη διάθεση. Το προσπαθούμε να δούμε μέσα μιας επιστημονικής προσέγγισης ποια είναι τα αναχώματα, και έχουμε εγκρίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο μία μελέτη, λέγεται κωδικά της άρσης των αναχωμάτων στη διάθεση. Να δούμε δηλαδή γιατί τα ακτινίδια του Σπιτσέρη δεν πουλούνται τόσο καλά όσο πουλούνται τα ακτινίδια του Φρανσουά από την Νότια Γαλλία. Να το βρούμε τη δουλειά. Θα προχωρήσουμε. Πιστεύω όμως ότι το μυστικό είναι η διάθεση. Συγκεκριμένο ζήτημα. Λουτρά Ελευθερών, θα ήθελα κατά το δυνατόν μία σύντομη απάντηση. Τι πήγε λάθος μέχρι τώρα και τι μελιγενέστε? Είστε αισιόδοξος? Είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει το έργο, θα βρεθεί ένας επενδυτής ο οποίος θα αναλάβει το έργο. Μέχρι τώρα οι συγκυρίες ήταν τέτοιες. Το κύριο πρόβλημα το οποίο εντοπίζω εγώ είναι η αποχώρηση του
επενδυτή από τη Λάρισα, να μην τον αναφέρω και ονομαστικά, ο οποίος μίσθωνε το ακίνητο επί μια τετραετία περίπου. Μετά με το νομικό μπλέξιμο, το τι είναι, τι δεν είναι, τι λέει ο νόμος ο ένας, τι λέει ο νόμος ο άλλος, οδηγηθήκαμε σε μια άγωνη διαδικασία, η οποία θα διευθετηθεί και αυτή θα επαναληφθεί σε λίγο καιρό.